Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στον Λάμπρο Καρακάνη. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και να μας πει όλα τα μετά. Μετά την λήξη, το τι συνέβη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου, όπως ο Πόσελος Νικολαίδης. Λάμπρο, καλησπέρα και πάλι. Γεια σου, Σάκη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Να σε ρωτήσω πώς είσαι. Εντάξει, έχει κλείσει λίγο η φωνή, αλλά εντάξει, γενικά καλά. Μιλάμε για thriller απόψε το βράδυ. Ναι, ναι, απίστευτο. Νομίζω ότι όποιος άκουσε και τη μετάδοση από τους 94,3 ή έχει δει το παιχνίδι, καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει γίνει στη Λεωφόρο σήμερα. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο παιχνίδι, γιατί εντάξει, πολλά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο πάντως να έχει αυτή την τροπή, να έχει αποκλειστεί ουσιαστικά 4 φορές και να γυρίζει από εκεί, από αυτή την κατάσταση, να το γυρίζει 180 μοίρες και να παίρνει την πρόκριση με τον τρόπο που την πήρε στο τελικό του κυπέλου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και ψυχολογικό αβαντάζ και σε αυτό στάθηκε πατήχτερη. Γιατί κράτησε περίπου 40 λεπτά η συνέντευξή του. Να τα μεταφέρω όλα, θέλουμε μια εκπομπή δική σου ολόκληρη. Όχι, πες τα σε τίτλους, γιατί πάμε προς το τέλος. Ουσιαστικά ο Φατίχ Τερίμ στάθηκε στο γεγονός ότι αυτή η νίκη, αυτή η πρόκριση θα δώσει ψυχολογικό αβαντάζ στους παίκτες του εν ώψη της συνέχειας. Είπε ότι τους είπε χθες ότι κάθε τίτλος που υπάρχει είναι διεκδικήσιμος και είναι και ο στόχος των παικτών του Παναθηναίκου και πρέπει να παίζουν για αυτόν. Επικαλέστηκε την πορεία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας μετά από ερώτηση της συναδέλφου στο Euro 2008, όπου πραγματικά είχε γυρίσει την κατάσταση φτάνοντας νομίζω στο τελικό με γκολ στο τέλος και με ανατροπές στις καθυστερήσεις. Τότε συνήθιζε να λέει ότι ποτέ μην πανηγυρίσετε μέχρι που η Τουρκία να μπει στο πούλμαν. Κάτι αντίστοιχο λέει θεωρώ ότι γίνεται και τώρα, υπό την έννοια ότι πάνω στη συζήτηση αναφέρθηκε μετά από δική μου ερώτηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τον Ολυμπιακό στα πέναλτι με μια παρόμοια διαδικασία, όπου και εκεί αν ο Ζωάο Καρβάλιο ευτυχούσε ο Παναθηναϊκός θα έχει αποκλειστεί. Πέρασε τον Ατρόμητο στο 96 με την κεφαλιά του Μιλαντένοβιτς και σήμερα με τον τρόπο που όλοι ξέρουν τον ΠΑΟΚ. Αυτό το θεωρεί ότι βάζει και τη δική του σφραγίδα στην ομάδα, ενώ θεωρεί ότι το πνεύμα νικητή που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του είναι μόνο ένα κομμάτι της γενικότερης δουλειάς που κάνει, γιατί το άλλο αφορά την τακτική. Θέλω να κρατάμε την μπάλα, θέλω να παίζουμε εμείς κυριαρχικό ποδόσφαιρο και ο αντίπαλος να ακολουθεί το δικό μας πλάνο, αυτό ουσιαστικά είπε. Και θεώρησε ότι αυτή η ανάδειξη πρωταγωνιστών είναι κάτι που θα ωφελήσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τόνισε πολλές φορές στις δηλώσεις του Σάκη ότι είναι μέσα και στους δύο τους στόχους. Είμαστε και στους δύο μας στόχους μέσα, το είπε μέσα, διεκδικούμε και τα δύο κύπελα και το πρωτάθλημα και το κύπελο στην Ελλάδα. Το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα και ίσως ό,τι σημαντικότερο έχει πετύχει στην θητεία του έως τώρα στο Τριφύλι. Ναι, και έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν ένα παιχνίδι Σάκη που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί. Δεν νομίζω, δεν συμφωνώ με τον κύριο Λουτσέσκου που είπε ότι στο 90 λεπτό θα μπορούσε να είναι 0-2, γιατί δεν θυμάμαι και δεύτερη μεγάλη τελική του ΠΑΟΚ, να πω την αλήθεια, πλην του γκολ. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί στην παράταση, αν δεν έβαζε αυτό το γκολ, το απίστευτο γκολ ο Λιμιός. Και σίγουρα θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί και 3 φορές στα πέναλτι, αν δεν ήταν ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι με τις 3 απίθανες αποκρούσεις να τον κρατήσει όρθιο. Το είναι τρελός ο Πολωνός που ακούστηκε στο τέλος του αγώνα στην εξέδρα. Το θεωρώ πολύ βαρύ, υπό την έννοια είναι η ψυχολογία του κόσμου. Στράφηκε γύρω από τον Τραγκόφσκι και τις μεγάλες αποκρούσεις, αλλά αυτό το σύνθημα ακούγονταν για τον Κριστό Βαζέχα, για να καταλάβει κανείς τι πέτυχε ο Παναθηναϊκός σήμερα και πώς ήταν ο τρόπος που το πέτυχε. Για να φτάσει κάποιος τα επιτεύγματα του μεγάλου Βαζέχα στον Παναθηναϊκό, θέλει να φάει πολλά καρβέλια, αλλά ενστικτοδός βγήκε από πολλά στόματα το σύνθημα αυτό, υπό την έννοια ότι ο Τραγκόφσκι κράτησε όρθιο σήμερα το Παναθηναϊκό. Ο κύριος Τερίν ευχήθηκε και στον Μπάμπα Ράχμαν και όλοι μας αυτό ευχόμαστε, να γυρίσει γρήγορα στα γήπεδα σοφ και αυλαβείς, να το πω έτσι. Είναι καλύτερα, αυτό μαθαίνουμε. Ναι, είναι καλύτερα, θα μείνει το βράδυ μέσα. Θα μείνει το βράδυ στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα κάνει κάποιες εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα γυρίσει αύριο στο σπίτι του. Αυτό είναι το πιο βασικό, υγεία του ποδοσφαιριστή. Και μάλιστα ο Τερίμ είπε κάτι το οποίο σίγουρα η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Είπε να είναι καλά ο Μπάμπα Ράχμαν, που τον εκτιμώ πολύ σαν παίκτη, και εμείς σας μην προκρινόμασταν. Και εντάξει, είπε κάτι λογικό εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Ναι, πρώτα είναι η υγεία του ποδοσφαιριστών και μετά το ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, α μην χτυπούσε και εμεί σα μην περνάγαμε. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και δεν το συζητάμε αυτό, γιατί ο Ράχμαν κινδύνεψε από την άλλη. Ήταν χτύπημα στο κεφάλι που του έφερε μια προσωρινή ζάλη.
Ευτυχώς το παιδί είναι καλά και η σκέψη μας είναι μαζί του και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Φυσικά να γυρίσει γρήγορα και στο σπίτι του και στο γήπεδο, να το ξαναδούμε στα γήπεδα, γιατί πέραν των άλλων είναι και ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Λουτσέσκου στάθηκε στο 11-10 που σημειώθηκε το γκολ, όπως αναμενόταν φυσικά. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Είναι άσχημα τα τελευταία αποτελέσματα για τον ίδιο και την ομάδα του, αλλά πρέπει να σταθεί στα πόδια του και έδωσε βάση πλέον στο πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ που ακολουθούν. Αυτά, Σάκη μου, σε γενικές γραμμές. Έχω παραλείψει να σου πω αρκετά πράγματα, γιατί είναι μια βραδιά που μπορούμε να μιλάμε, θα μιλάμε για καιρό για αυτή τη βραδιά, όπως και να το κάνουμε. Υπόσχομαι ότι αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα. Ναι, θα πούμε και περισσότερα. Απλά, μια κουβέντα μόνο ως κατακλείδα. Το να διαπιστώνω ότι και σήμερα υιοθετούν αρκετοί Παναθηναϊκοί αυτά που λέει ο Λουτσέσκου, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να περάσει, ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε άδικα κτλ. Είναι τουλάχιστον ντροπή και υποτιμάει. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Έτσι. Υποτιμάει όμως την προσπάθεια των παιδιών που τελειώσανε το παιχνίδι μέχρι τα πέναλτι και άφησαν μέσα μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματος. Υποτιμάει αυτούς τους παίχτες. Λίγο μεγαλύτερο σεβασμός από Παναθηναϊκούς στους παίκτες και στον προπονητή του Παναθηναϊκού που κοπίασαν ιδιαίτερα για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν βλάπτει, γιατί έτσι γίνονται οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να αναγνωρίζεις τον κόπο του άλλου. Έτσι, και αυτό που πέτυχε σήμερα, Τερίμ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, υπό άλλες συνθήκες, το είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός, δεν θα είχε φτάσει καν εδώ να το διεκδικεί. Αυτό πολύ φιλικά, με πολύ αγάπη. Σε καληνυχτίζω. Να σε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα τα πούμε λίγο νωρίτερα. Και ναι. Όλη την ημέρα σε κλείνω λίγο έτσι, γιατί η φωνή μου είναι σε πολύ κακό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Οπότε, δηλαδή, σου μιλάω και πονάω, να πω την αλήθεια. Καλή ξεκούραση, Λάμπρο. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία. Αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και φυσικά στην εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Να σε καλά. Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης με το τρίτο ημίχρονο και τις δηλώσεις από τους δύο προπονητές του μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ελλάδα Sports 94,3.